το πολιτιστικό μας κέντρο έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό και είχε και την μεγάλη τύχη να διευθύνεται έως και σήμερα και να συνεχίζει να διευθύνεται από τον Μύρωνα Μιχαηλίδη. Και έχει επίσης μια ομάδα υποστήριξης ικανή και θεωρώ επίσης και μια δημοτική αρχή η οποία έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα πολιτιστικά δρόμενα. Με αυτά τα δεδομένα, το στοίχημα του πολιτιστικού κέντρου είναι μεγάλο, ένα μέρος του έχει κερδιθεί, ένα μέρος του μένει να κερδιθεί και ακριβώς το ζήτημα είναι να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του, το οποίο είναι τεράστιο. Το οποίο σημαίνει ότι το πολιτιστικό κέντρο στο σύνολό του πρέπει να έχει μια ζωή πολλών και διαφορετικών ανθρώπων με έμφαση στη νεότητα. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο έχουμε να κερδίσουμε με δεδομένο ότι τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, το επίπεδο δηλαδή των παραγωγών είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλό και βάζει τον πήχη σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και πέρα και με δεδομένο επίσης ότι έχουμε ένα κοινό στο Ηράκλειο το οποίο είναι διαμορφωμένο και απαιτητικό. Στη διαμόρφωσή του έχει συμβάλει βεβαίως και το πολιτιστικό κέντρο. Αυτό το κοινό πρέπει να είναι πιο ευρύ, πρέπει να γίνει πιο ευρύ, είναι αποστολή μας να γίνει πιο ευρύ και να γίνει αισθητό ότι το πολιτιστικό κέντρο είναι για όλους. Συνεπώς, σε πάρα πολλά πεδία το πολιτιστικό κέντρο έχει να αποδώσει, συνεχίζοντας βέβαια να αποδίδει. Αλλά θα έβαζα την έμφαση στην νεότητα, στην νέα δημιουργία και στην ένταξη του πολιτιστικού κέντρου μέσα στη ζωή της πόλης και την καθημερινή και το ευρύτερο πολιτιστικό πλέγμα το οποίο δημιουργούμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που παρουσιάζουμε σήμερα τον τρίτο κατά σειρά ετήσιο καλλιτεχνικό προγραμματισμό, πλήρη ετήσιο προγραμματισμό, που περιλαμβάνει μια μεγάλη παλέτα από παραστάσεις όπερα, συμφωνική μουσική, θεάτρου, μουσικού θεάτρου, χωροθεάτρου, σύγχρονου χορού, μπαλέτου, μουσικής δωματίου, οικαστικών, φεστιβάλ και πολλές άλλες εκδηλώσεις έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής. Ένα σύνολο από περίπου 700 καλλιτέχνες από την ολόκληρη την Κρήτη, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό θα στελεχώσει αυτές τις παραγωγές. Είναι ουσιαστικά 86 εκδηλώσεις και 40 παραγωγές που θα αρχίσουν γινωμένες από τις 2 και 3 Νοεμβρίου με την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, την Οδύση στη Χαρά, το σπουδαίο αυτό έργο, που θα καλύψει όλο το χρονικό διάστημα του χειμώνα και της άνοιξης μέχρι αρχές του καλοκαιριού του 2025. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε να καταγραφόμαστε στο διεθνές καλλιτεχνικό γίγνεσθε ως ένας δυναμικός φορέας που αναπτύσσεται, αλλά να κερδίζουμε κάθε μέρα και περισσότερο το στοίχημα της προσέγγισης των νέων ανθρώπων, να φέρνουμε τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους κοντά στην τέχνη, στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε και να έρχονται στις παραστάσεις μας άνθρωποι από όλες τις ηλικιακές ομάδες, πράγμα το οποίο συμβαίνει, να γεμίσουν πάντα τις αίθουσές μας και να υπάρχει αυτή η ζωή εντός και εκτός των τυχών του πολιτιστικού. Πιστεύω ότι το εντός το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το επόμενο στοίχημα είναι και το εκτός των τυχών του πολιτιστικού.